Μαλακάτας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Και ξεκινάμε πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά, με μια πολύ παραδοσιακή, μια αγαπητή συνταγή. Αυτό γράψαμε και μέσα στα δικά μας. Αυτή είναι μια συνταγή η οποία κρατάει από τη δική μου οικογένεια. Είναι γιαγιά Ελένη, είχαμε πει. Είναι μια συνταγή την οποία θα τη δοκιμάσετε, πάμε τη φτιάξουμε και πάμε πολύ γρήγορα να δούμε και πάρα τα υλικά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Τι χρειαζόμαστε. Ξεκινάμε. Λοιπόν, για τα σουτζουκάκια. 750 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος Farmers Bellas. Τρεις φρυγανιές μεγάλες μουσκεμένες σε νερό. Ένα αυγό. Δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο ελίκη. Ένα κουταλάκι γλυκού κοφτό κίμινο. Τέσσερις κελίδες σκόρδο τριμμένες. Αλάτι, πιπέρι. Μία κουταλιά τη σούπα ξύδι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο για το τηγάνι, ελίκι μάλιστα. Και επίσης για το μπουρέ, 7 με 8 πατάτες Λουτσίας Φάρμ, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, 500 μιλιλίτ γάλα. Και φυσικά για τη σάλτσα ντομάτας, μην την ξεχνάμε αυτή, ένα μπουκάλι πούλπα ντομάτας περφέτο, δύο κρεμμύδια ξερά, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Και φυσικά λίγο μαϊντανό, δύο σκελίδες σκόρδο, ένα κουταλάκι γλυκού κίμινο, μισό κουταλάκι γλυκού τριμμένο μπαχάρι, ρίγανη, πιπέρι, καγιέν. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν ήταν τα υλικά μας, αυτά τα υλικά μας, τα οποία όπως καταλάβετε μπορεί να τα ακούτε έτσι πολλά και να ακούτε ότι είναι μπελαλίδικο. Δεν είναι, γιατί όλα αυτά ξέρετε θέλουν σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εδώ τους δύο σεφ να μας δείξουν πώς πάρα πολύ γρήγορα και απλά θα μαγειρέψετε ένα πεντανόστιμο φαγάκι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάει ο Κωνσταντίνος από εκεί. Ξεκινάμε να ψιλοκόψουμε τα κρεμμύδια, τα οποία θα κάνουμε πρώτα τη σύμβαση τη σάλτσα ντομάτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να βοηθήσω. Ωραία. Γιατί θα βάλω το γαντάκι μου. Γιατί πάνω απ' όλα να είμαστε καθαροί στην κουζίνα μας. Έτσι ακριβώς. Εδώ να πούμε τώρα για τις φρυγανιές. Μπορείτε να επιλέξετε και ψωμί χτεσινό, μουλιασμένο, όπως κάνανε και οι Γερμανοί. Εγώ αυτό βάζω. Αυτό. Εμείς εδώ χρησιμοποιήσαμε παξιμάδια μεγάλα, αυτά τα γνωστά του αρτοποιείου που λέμε. Μάλιστα. Τα οποία κάνουν την ίδια εξίσου δουλειά. Λοιπόν, το κρεμμύδι ψιλοκόπηκε. Εσύ, Φωτεινή μου, θα πάρεις τον πόλτο μεγάλο εδώ, το άσπρο. Αυτό, ναι. Θα ρίξω εγώ τον κιμά μέσα. Α, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε. Ωραία. Μοσχαρίσιο κιμάς, έτσι. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Να ρωτήσω λοιπόν, Ηλία μου, μόνο μοσχαρίσιο ή χρειάζεται να βάλουμε και κάτι, δηλαδή αρνίσιο ή κάτι άλλο από κιμά. Λοιπόν, από, να πούμε την αλήθεια, εγώ τη συνταγή έτσι πως την έμαθα, είχε τρία ειδών κρέατα. Είχε χοιρινό, ναι, είχε μοσχαρίσιο και είχε και λίγο αρνί. Ωραία. Αυτή σε τι αναλογία θα μας πεις όμως. Είναι 70, ναι, 30, 20. Δηλαδή 70% μοσχαρίσιο, 30% χοιρινό και 20% αρνί. Αν μπορέσετε να το φτιάξετε έτσι πως το λέμε τώρα, ωραία, πραγματικά θα γίνει πάρα πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, τώρα προσθέτω το ξύδι. Το ξύδι πρώτα. Το λόγος που βάζουμε το ξύδι έχει δύο. Το θιώδι το οποίο περιέχει θα μας προκαλέσει ένα έντονο φούσκωμα στα μπιφτέκια, τα σουτζουκάκια ή τα κεφτεδάκια. Ναι, 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 ναι. Άρα το χρησιμοποιούμε. Εκτός από αυτό όμως επισκιάζει και λίγο ελαφρά κάποιες γεύσεις τις οποίες δεν θα θέλαμε, π.χ. το κρεμμύδι ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Λοιπόν, ρίχνω τώρα το παξιμάδι. Ωραία, το στο μου. Το οποίο παρεπιπτόντως μπορούμε να το μουσκέψουμε, κάποιοι το μουσκεύουν και σε κόκκινο κρασί. Ναι. Α, ωραίο τύπο είναι αυτό. Σε κόκκινο κρασί, Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίο. Εμείς τώρα σε νερό το βάλαμε. Ναι, ναι. Μόνο και μόνο για να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση στο κίμινο και στο σκόρδο. Εδώ τώρα, όπως βλέπετε, αρχίζει και ενσωματώνει Φωτεινή το κιμά μαζί με το ψωμί. Το κρεμμυδάκι είναι εκεί έτοιμο. Βάζουμε για να σοτάρουμε τη σάλτσα. Έχουμε ξεκινήσει, σοτάρουμε με ελαιόλαδο ελίκι. Πολύ ωραία. Το κρεμμύδι με το σκόρδο. Ξέρετε κάτι, μ' αρέσει αυτό το παράλληλο, δηλαδή ταυτόχρονα κάνεις και τη σάλτσα, κάνεις και το... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η κουζίνα μας είναι σε πλήρη οργασμό, πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά σιγά σιγά στο κιμά. Ωραία. Το οποίο είναι ένα αυγό. Ναι, ναι. Το οποίο είναι το κίμινο που δεν πρέπει να λείπει από το σουτζουκάκι, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, κίμινο τώρα, εμένα μου αρέσει να είναι λίγο πικάντικο. Μ' αρέσει να βάζω λίγο περισσότερο. Όπως λένε οι παλιοί, ναι. Το αλάτι, πιπέρι. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιούμε 5 υλικά. Ναι. Όπως το λέγανε τουλάχιστον και οι πόντιοι από εκείνη την πλευρά και που το ακούμε και το είχαμε συζητήσει. Εδώ το κίμινο κρεμμυδάκι θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο παραπάνω και να δώσουμε μια περισσότερη βαρύτητα σε αυτό. Τώρα είναι στο. Στα θέλω του καθενός πόσο δυνατό πόσο το θέλει. Θέλει, ναι. Λοιπόν, μαϊντανό ψιλοκομμένο εδώ που αναγράφουμε στη συνταγή είναι το μικρό μυστικό. Δεν μπαίνει μέσα στον κιμά.
Γιατί, γιατί το τελείωμα γίνεται μέσα στη σάλτσα με την πούλπα αυτή τη σφαιρέτη, τη οποία θα δώσει τα αρώματα εκεί που τα θέλουμε και όχι να χαθούν στο τηγάνισμα. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, βέβαια. Πάρα Λίκη. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το λαδάκι. Και εδώ, μας. Όσο προχωράει η φωτεινή τον κυμά, ηλία, βλέπουμε το κρεμμύδι έχει μαραθεί. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την πούλπα. Θα σου δώσω την πούλπα, θα μα δώσει λίγο το σκόρδο όμω για τον κυμά. Βεβαίω. Μην το ξεχάσουμε. Έχουμε βάλει σκόρδο μέσα στο κυμά μαζί μέσα, με το κρεμμυδάκι. Πόσο βάλατε, παιδιά, είναι πολύ λίγο το βλέπω. Δύο σκελίδε βάλαμε. Έχουμε βάλει δύο σκελίδε. Φωτεινή, τι λε. Εγώ νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Φωτεινή Μαρία το λατρεύει αυτό με πολύ σκόρδο. Δεν μπορώ να τη λέω έτσι. Λοιπόν, της Μαρίας δεν της αρέσει καθόλου το σκόρδο, οπότε δεν θα βάλουμε λιγότερο. Δεν είχαμε πει τα μικρά αφαιρούμε τη φύτρα και δεν μυρίζει. Ναι, λοιπόν, ναι, σωστό. Ήδη το έχεις κάνει, έχει πάρει τη μάζα, έχουμε νομίζω δημιουργήσει. Νομίζω το έχω πάρα πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ Όταν βλέπουμε ότι ίνες έχουν δέσει, το βλέπεις κάθε φορά το ανακάτεμα. Λοιπόν, ξεκινάμε να πλάσουμε τώρα. Ωραία. Σίγουρα έχεις παίξει το γνωστό παιχνίδι πλάθο κουλουράκια. Βεβαίως. Εδώ θα κάνουμε πλάθο σουτζουκάκια. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι εδώ πέρα πρέπει να έχει το ανάλογο σχήμα. Το μακρόστανο σχήμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για θεωρείται κανονικά το σουτζουκάκι το σμυρναϊκό, θεωρείται το κοντό χοντρό. Ωραία, καλό. Εδώ ξεκινάς να τα βάζεις. Ωραία. Το λάδι να μας ετοιμάσει εκεί για να τα τηγανίσουμε ο Κωνσταντίνος. Βάζουμε πάλι εδώ ελαιόλαδο για να τηγανίσουμε λίγο, να θωρακίσουμε στην ουσία. Να σου πω κάτι, τα κάνουμε λίγο χορταστικά γιατί ξέρεις, αρέσουν. Εγώ τα θέλω μεγάλα αυτά, έτσι. Να είναι χορταστικά. Χαίρομαι που συμφωνούμε σε πολλά πράγματα εδώ με τη Φωτεινή. Εμείς τουλάχιστον πάνω στη Μακεδονία τα κάνουμε έτσι χορταστικά όπως λέει. Εδώ χρησιμοποιούμε μέσα από αυτή την εκπομπή την αγαπημένη λέξη Ολωνών που την έχετε μάθει και μου στείλατε και email μέσα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Την αγαπημένη λέξη τη Μαρία στον Πόλικο. Τον Πόλικο, ναι, μπράβο. Μου ζητήσατε να δώσω λίγο μέχρι να φτιάξουν εδώ πέρα να πω λίγο κάτι. Ζητήσατε συνταγές χριστουγεννιάτικες. Θα σας πω ότι σύντομα θα έχουμε και χριστουγεννιάτικες συνταγές. Απλά κυλάει αυτή η εβδομάδα, να περάσει αυτή η εβδομάδα και πιστεύω μετά τις Αγίες Εκατερίνης, 25 του μήνα, να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε και χριστουγεννιάτικα και σίγουρα θα έχουμε και μικρούς καλεσμένους εδώ στην κουζίνα, το οποίο θα μας βοηθήσουν να κάνουμε εκπλήξεις. Θα έχουμε λοιπόν πολλές εκπλήξεις εδώ στην κουζίνα του 2 στις 2. Γι' αυτό μην χάσετε καμία μέρα μας. Κάθε μέρα θα είναι διαφορετική, θα είναι πεντανόστιμη. Εδώ, διαχειρός Ηλία και Κωνσταντίνα, όλα θα γίνονται πιστεύω σωστά. Είμαστε καλά εδώ. Ήδη η σάλτσα ντομάτα έχω συμπληρώσει. Αλάτι, πιπέρι. Είπαμε ζάχαρη δεν βάζουμε. Ωραία. Γιατί είναι γλυκές οι ντομάτες της εταιρείας Perfetto. Να ξαναπούμε λίγο τι κάναμε. Βάλαμε λοιπόν κρεμμυδάκι. Κρεμμυδάκι, σκόρδο με ελαιόλαδο, ελίκι. Τα σοτάραμε. Βάλαμε την ντομάτα, την πούλπα ντομάτας, Perfetto. Εν συνεχεία, συγγνώμη, εδώ μπορούμε να ρίξουμε λίγο σιγά σιγά και ωραία, τα. Ωραία. Εν συνεχεία, βάλαμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγο κύμινο και λίγο μαϊντανό. Πολύ ωραία. Ωραία, Φωτεινή. Ωραία. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τώρα τα υλικά μας για τα σουτζουκάκια άλλη μια φορά. 750 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος φάρμες μπέλας, 3 φρυγανιές μεγάλες μουσκεμένες σε νερό, 1 αυγό, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο ελίκι, 1 κουταλάκι γλυκού κοφτό κύμινο, 4 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, αλάτι πιπέρι, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο για το τηγάνι ελίκι. Για το μπουρέ τώρα, 7 με 8 πατάτες Λουτσίας Φάρμ, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, 500 ml γάλα. Και συνεχίζουμε τώρα για τη σάλτσα ντομάτας. 1 μπουκάλι πούλπα ντομάτας Perfetto, 2 κρεμμύδια ξερά, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και φυσικά έχουμε ακόμα λίγο μαϊντανό, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλάκι γλυκού κύμινο, μισό κουταλάκι γλυκού τριμμένο μπαχάρι, ρίγανη, πιπέρι, καγιέ. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν, και τις μυρωδιές λιγάκι. Καλά, οι μυρωδιές είναι καταπληκτικές. Δηλαδή, εδώ, αν μπορούσατε να εισχωρήσετε μέσα από την κάμερα για να καταλάβετε το τι εμείς εδώ πέρα ζούμε, είναι λοιπόν, φαντασία κομμάτων αρωμάτων. Λοιπόν, εγώ, Φωτεινή μου, το λόγο να μιλήσω εδώ για τον μπουρέ που φτιάξαμε. Τον βλέπετε πόσο ρευστό τον έχουμε φτιάξει. Πρώτα απ' όλα να πούμε οι πατάτες Λουτσία Φάρμ που έχουμε δει σε διάφορες παραλλαγές. Εδώ τον έχουμε φτιάξει σε τέτοια μορφή ώστε να κάνουμε το χαλί. Δηλαδή. Λίγο γρήγορα, το έχουμε μισό λεπτό μόνο. Δεν πειράζει, είτε έχουν πάρει. Έχουμε ήδη έτοιμο υλικό εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε βάλει τη βάση. Θα σερβίρει από πάνω 2-3 σουτζουκάκια για να τα δούμε. Για να χρησιμοποιήσαμε μπέλας φάρμες, χρησιμοποιήσαμε περιτέ, πούλπα, συγγνώμη, πούλπα της εταιρείας Perfetto και φυσικά το αγαπημένο Λουτσίας Φάρμ πατάτες. Ένα γεύμα το οποίο
Η οικογένεια το λατρεύει, τα παιδάκια το λατρεύουν και έχουμε 100% ελληνικά προϊόντα. Και θα σας πω εγώ, πάρτε και ένα ωραίο καρβέλι ψωμί, παιδιά, και βουτήξτε κανονικά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Επαναλαμβάνω, σμινέικα σουτζουκάκια με πουρέ πατάτας. Εξαιρετικό. Και να πούμε και αύριο έχουμε. Κρυθαρότο γαρίδας. Κρυθαρότο γαρίδας. Εξαιρετικά.